pod.gr Χημεία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη <χημία> Hello, hello, how are you, mademoiselle, monsieur, and all the in-betweens, hello, welcome to the show, this is an amazing show, I am speaking England the very best because eh, it is I from England, I am. <f Recommended> λοιπόν, αυτά είναι τα αγγλικά μου για σήμερα. Ξέρω πολύ καλύτερα αγγλικά, αλλά αυτά είναι πολύ πιο αστεία. Αυτό που δεν ξέρω καθόλου είναι γαλλικά, παρόλο που έκανα τρία χρόνια στο σχολείο, μα τι στο καλό έμαθα. Ooh, la, la. Αν αναρωτιέστε κι εσεί αυτό, ήρθα εγώ να σα πω τώρα τι στο καλό έμαθα η ανθρωπότητα από τα λάθη της διότι θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίο ναι μεν δεν έκανε κάποιο breakthrough στη χημεία αλλά είναι ένας άνθρωπος που εγώ τον έχω στην καρδιά μου, είναι ο Semmelweis ο Semmelweis λοιπόν κάπου εκεί στα 1800 ήταν ένας μευτήρας γιατρός λοιπόν άρχισε να ξεγεννάει γυναίκες, τότε οι γυναίκες λοιπόν κάνανε μωρό και πεθαίνανε από διάφορα πράγματα, διάφορους πυρετού τη λεχόνας δεν ξέρω του λόχου, δεν ξέρω φεύγανε ρε παιδί μου τα, 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 τα. ήταν να κάνεις παιδί τελείωσε. Είχε μια θνησιμότητα πάνω από 80% αυτή η ιστορία. Λοιπόν. Οπότε αυτό σε κάποια φάση βεβαίω ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό λοιπόν σε κάποια φάση τι έκανε, δεν ξέρουμε γιατί και πώ. Έπλυνε τα χέρια του και πήγε και ξεγέννησε μια γυναίκα και παρατήρησε ότι όταν έπλυνε τα χέρια του, η γυναίκα αυτή δεν πέθανε. Wow. Και σου λέει, παιδιά, αυτό είναι σημαντικό. Δεν έκανε καν πυρετό, δεν αρρώστησε και ποτέ. Δεν είναι ότι δεν πέθανε απλώ, δεν είχε και σημάδια αρρώστια. Και σου λέει, κάτσα, ξαναπλένω τα χέρια μου. Και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο τα συνέδεσε. αλλά αυτό ήταν η μεγαλοφία του Σέμελβάη, ε γιατί κανεί δεν ξέρει εκείνη την ώρα τι στο καλό λειτουργήσε μέσα στο κεφάλι για να τα συνδέσει αυτά τα δύο. Και σου λέει, κάτσε να πλύνω τα χέρια και στην επόμενη γέννα. Και μετά έβαλε και του νοσοκόμου και τι νοσοκόμε να πλύνουν όλα τα χέρια του πριν ξεγενήσουν. Και σταμάτησε να πεθαίνουν οι γυναίκε. Σταμάτησε να πεθαίνει ο κόσμο. Και σου λέει, ρε παιδιά, εδώ πέρα κάτι τρέχει. Και αρχίζει και λέει, σε κόσμο, ρε, συ αυτό το πράγμα και συνειδητοποιεί ότι έτσι αρχίζουν και σώζονται μαμάδε. Σώζονται μαμάδε και παιδιά. Και αυτό τώρα έχει παθησό και σου λέει: Είμαι μπροστά σε ένα τεράστιο ώρα, παιδί μου, εδώ γίνεται χαμό και τρέχει ο Σεμιλβάη και δεν ξέρω τι να κάνω. Και αρχίζει και το συστηματοποιεί αυτό, το καταγράφει και σου λέει: Παιδιά, κάτι έχουμε στα χέρια μα που είναι πάνω όλη την ημέρα, φεύγει με το σαπούνι και το νερό. Όταν αυτό το πράγμα το διώχνουμε από τα χέρια μα, οι γυναίκε επιζούνε, οι μαμάδε επιζούνε. Και τώρα η ερώτηση εδώ είναι η εξή. Τι είναι αυτό που έχω στα χέρια μου. Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Πέρα από την εμφανή βρωμιά που είναι μαύρα τα χέρια μου κτλ. Και, και καθαρά να είναι τα χέρια μου, εγώ δεν το βλέπω. Με σκέτο νερό, δηλαδή, αν τα πλύνω, δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να τα πλύνω με σαπούνι. Άρα, κάτι έχω εγώ πάνω στα χέρια μου, το οποίο είναι τόσο μικρό που δεν το βλέπω, το οποίο όπω ακουμπάω εγώ τη μαμά, το μεταφέρω αυτό και αυτό την αρρωσταίνει. Wow. Και παιδιά, ο άνθρωπο κάνει για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα μία ουσιαστική περιγραφή αυτού που ονομάζουμε μικρόβιο μικρή ζωή. Κάτι το οποίο δηλαδή είναι πάρα πάρα πολύ μικρό και επηρεάζει αρνητικά το σώμα όταν μπει μέσα. Τώρα, ο άνθρωπο αυτό έγραψε ένα βιβλίο πάνω στι μελέτε του κτλ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε και το βρήκε φυσικά ποιο άλλο η εκκλησια <Ρι> Και τον έπιασε η Εκκλησία και του λέει: Ανθρωπέ μου, τι είναι αυτά που λε. Αυτό είπε: Μα σα παρακαλώ. Και η Εκκλησία είπε: Άκουσε να δει. Ο Θεό, προσέξτε τώρα πρόταση. Ό,τι ακούστε τώρα είναι απολύτω λογικό και υπόθηκε ο Θεός δεν θα έφτιαχνε ποτέ κάτι τόσο μικρό που δεν το βλέπουμε για να μας βλάψει. Δηλαδή όσα λογικά λάθη υπάρχουν στη ρητορία είναι μέσα σε αυτή την πρόταση. Είναι όλα λάθος, δεν έχει τίποτα σωστό. Τίποτα. Ο Θεός, random όλο, εντάξει, δεν θα έφτιαχνε ποτέ, δηλαδή ο Θεό που είναι παντογνώστη κτλ. Τώρα εσύ ξέρει το σκοπό του. Αυτό. Δηλαδή και διαβάζει το σκοπό. Άκυρο αυτό. Με τη δική του λογική. Κυκλική λογική όλο αυτό. Δεν θα έφτιαχνε κάτι τόσο μικρό για να μα βλάψει. Γιατί ποιο σου λέει τα μικρόβια μα δεν και καλά υπάρχουν για να μα βλάψουν. Μήπω έχουμε και μικρόβια τα οποία κάνουν καλό. Και κάνουν καλό. Πάρα πολλά. Όλο το εντερικό μικροβίο μα ελληνικά. Όλο αυτό ήταν λάθο. Ο Σέμελ Βάης πέθανε τρελό ένα λευκό κελί γιατί τον κλειδώσαν κάπου ω επικίνδυνο. Και μετά ήρθε κάπου και τα ανάλαβε όλα αυτά ο Παστέρ θα μιλήσουμε και για τον Παστέρ. Στο επόμενο, οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε αυτή τη δουλειά, ήταν δηλαδή με ευθύρε, αυτό που του ενδιέφερε ήταν πώ θα σταματήσουν να πεθαίνουν οι μαμάδε. Οπότε, όταν ο Σέμελ έδωσε έναν τρόπο να σταματήσουν να πεθαίνουν οι μαμάδε, απλώ ακολούθησαν τον τρόπο, σταμάτησαν να πεθαίνουν οι μαμάδε, η γυναική αθνησιμότητα έπεσε πάρα πολύ και έτσι ήταν υγιέστερα τα παιδιά και εδώ αυτό. Οπότε, οδηγήθηκε και ο κόσμο σε ένα πληθυσμιακό boom. Αυτά από τι πράξει ενό ανθρώπου και των γιατρών που ήξεραν να κάνουν τη δουλειά του και να ακούνε τα στοιχεία και όχι τι μπουρδε. Οπότε έχετε λίγο στο νου σα όταν ακούτε μπουρδε, γιατί ακούμε και πολλά τελευταία. Το μόνο που έχει σημασία είναι τα στοιχεία. Να είστε καλά. Γεια σα. Και μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσει. Τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσει. Χημία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κομικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info.papakistanatolitis.com και εμεί θα τις μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod το καλό να ακούγεται.